Γεια σας και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή Your Pet. Αν δεν έχετε κατεβάσει ήδη αυτή την εφαρμογή, θέλω να το κάνετε και να φτιάξετε ένα προφίλ, γιατί είναι πολύ χρήσιμο για εσάς που έχετε ζωάκια ή για εσάς που θέλετε να αποκτήσετε ζωάκια. Και έτσι πολύ γρήγορα, χωρίς να σας κουράσω, θα περάσω στη σημερινή καλεσμένη μου. Είναι μία φίλη μου, μία γυναίκα που αγαπώ πάρα πολύ, μία εξαιρετική ηθοποιός, μία εξαιρετική σκηνοθέτης, που είμαι από τις λίγες ακόμα που είχαν την τύχη να το σκηνοθετήσει. Και εντάξει, αφού περάσουμε σε αυτήν, μάλλον καταλάβατε ότι είναι Σμαράγδα Καρύδη, θα πάμε στον πραγματικό καλεσμένο αυτής της εκπομπής. Το σκύλο που έχει περισσότερους followers από σένα, ταπεινέ θεατή. Είναι ο Γιάννης ο Official, ο γνωστός. Θα είμαι φιδωλή, θα πω σε όλη την Ελλάδα, αλλά θεωρώ ότι είναι σε όλο τον κόσμο. Παιδιά, Σμαράγδα μου. Τι ωραία που τα είπες, βρε Βιανία. Τα είπα όλα. Και έτσι τα είπες νερό. Όχι, τίποτα δεν θα πω. Εγώ θα κάθομαι έτσι και δεν σε ακούω. Τι γίνεται. Καλά, μια χαρά. Είσαι πολύ χαρούμενη με το Γιάννη Official. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ ερωτευμένη με το Γιάννη Official. Είσαι ακόμα ερωτευμένη, ε. Κοίταξε τώρα αυτή η σχέση. Έλα τώρα. Σας μιλάω και λίγο απότομα. Έτσι θέλει αυτός. Τον βλέπεις, υπακοή. Ξάπλωσε. Ξάπλωσε να σε δει η Ευγενία. Είσαι ακόμα ερωτευμένη, θεωρεί. Ναι. Ναι. Γιατί έτσι έχω ακούσει μια πολύ ωραία θεωρία που λέει ότι τα πρώτα, όπως και στις σχέσεις, τον πρώτο χρόνο λέει είσαι πολύ ερωτευμένος και μετά αυτό γίνεται αυτή η αγάπη. Έχει γίνει αγάπη. Και έχει γίνει και τώρα που είναι λίγο γεράκος. Για λαμπραντόρ είναι μεγάλος, είναι 9,5 χρονών. Κεφαλούκο μου. Τον αγαπάω ακόμα πιο πολύ όσο μεγαλώνει. Μα όταν έχουν έτσι και λίγο, νιώθεις πιο ότι είναι πιο αδύναμα ή πιο. Που εμείς το νιώθουμε, γιατί αυτό δεν νομίζω ότι φαίνεται εντάξει, κάτι. Όχι, ακόμα δεν του φαίνεται η ηλικία του. Πάμε λίγο να το πάρουμε από πιο πριν. Πού τον βρήκες, τον πήρες, δώρο. Τον έφερε ο Θοδωρής στο σπίτι, γιατί ήθελε για κάποιο λόγο να έχει λαμπραντόρ. Και γέννησε ένα λαμπραντόρ μια φίλη τη Καβογιάννη. Πάντα μπλέκεται την Καβογιάννη με στη μέση. Το μαράκι. Το μαράκι. Για να περιπλέξει τα πράγματα. Τότε παίζανε με το Θοδωρή στο σύριαλ και του είπε: Έλα, έχει γεννήσει αυτό. Πάρε, έλα να πάρει ένα. Δεν τον αγοράσαμε δηλαδή τον Γιάννη. Ούτε θα αγόραζα ποτέ ζώο. Γιατί μου φαίνεται. Όχι, όχι. Θέλω να το πω αυτό γιατί. Όχι, συμφωνώ. Δεν θα αγόραζα ποτέ. Δεν μου φαίνεται λίγο τρελό. Τόσα ζώα έχω. Αλλά κάπως του είχε κάτσει το Θοδωρή και πήγε εκεί στο σπίτι. Αυτό ήταν ο πρωτότοκος από 8 κουτάβια, ήταν ο πρώτος που βγήκε και ήταν και ο διπλάσιος, η κεφάλα του, όπως και τώρα, ήταν τόση. Ναι, δεν έμεινε. Δεν είναι, ήταν και τον λέγανε ο Σύμπα, τον φωνάζανε, ήταν 35 ημερών ο Σύμπα. Και τον πήρε ο Θοδωρής έτσι, πως ήταν ζεστό τσουρέκι και μου τον έφερε, δεν τον ήθελα καθόλου. Δεν τον ήθελα. Καθόλου, δεν ήθελα σκυλί. Κοίτα, εγώ είχα πάντα γάτες. Και γενικά έχω μεγαλώσει με γάτες. Είχα και ένα σκυλάκι όταν ήμουν μικρή. Και δεν ήθελα σκυλί, γιατί δεν ήθελα αυτή τη δέσμευση. Ότι πρέπει να το βγάζω βόλτα. Ναι, ότι πρέπει. Έχει μια παραπάνω δέσμευση από τη γάτα. Και μου τον έφερε και του λέω να σου πω: Εγώ δεν θέλω τώρα. Γιατί μου τον έφερε. Τον κοίταγα, έτσι ήταν πολύ όμορφο η αλήθεια είναι. Το πρώτο βράδυ έκλαιγε σαν τρελό να μπει στην κρεβατοκάμαρα. Λες εσύ, εδώ δεν κοιμήθηκα καθόλου. Πρωί 8 η ώρα είπα ή εγώ ή αυτός. Ότι τέρμα αυτή η σχέση, δηλαδή εγώ και θέλω είδα, να τελειώσω. Είναι μην πεις κάτι, ή εγώ ή αυτός. Φαίνεται. Όπως φαίνεται είναι μην πεις κάτι. Εντάξει, μετά έπαθα τρέλα. Καλά, το πρώτο καιρό ήταν μια απελπισία. Σε πιστεύω πάρα πολύ γιατί και εγώ έτσι ένιωνα που το ήθελα. Έκανε κακά σε όλο το σπίτι. Σηκωνόμουν το πρωί και, γιατί δεν έπρεπε ακόμα να τον βγάλεις έξω πριν εμβολιαστεί το σκυλί. Και για ένα διάστημα μεγάλο κατουρούσε και έκανε κακά μέσα στο σπίτι. Αυτό ήταν ο εφιάλτης μου. Ξυπνάγα το πρωί, τον κλείναμε στην κουζίνα το βράδυ, για να είναι περιορισμένη η εμβέλεια εκεί που θα τα κάνει. Και πέρναγα πάνω από νάρκες. Έλεγα Θεέ μου. Αυτό είχε μια ταλαιπωρία. Αλλά γενικά τον ερωτεύτηκες αμέσως. Δεν θέλει πολύ. Μα κοίταξε τον. Και το Γιάννη πώς ήρθε, πώς θα αλλάξει το σύμπαν. Αμέσως, αμέσως. Ήθελε να τον πει Γιάννη. Α, το ήξερε. Ήθελε και το είχε πει πριν και είπε θα τον πούμε ακόμα δεν τον είδαμε. Γιάννη τον βαφτίσαμε. Γιατί. Η αλήθεια είναι ότι. Γελάω ακόμα όμως. Μπράβο, ναι. Γελάω ακόμα με τις βλακίες. Του πάει όμως. Του πάει. Είναι δεν μπορώ να το φανταστώ. Ελληναράς, Γιάννης. Γιάννης. Γιάνναρος. Πιο συγκινητική στιγμή που έχετε ζήσει. Κοίταξε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα τώρα που αρρώστησε πριν από λίγο καιρό. Κάτι έφαγε μάλλον εδώ και πρέπει να προσέχουμε γιατί. Διάφοροι λύθοι βάζουν. Δεν ξέρω αν έφαγε κάτι. Δεν πρόλαβα γιατί. Δεν θα του είχα καν λουρί ποτέ. Αλλά δεν κινδυνεύει να το χάσει το Γιάννη. Είναι να σε βρει αυτό, έχει μανία. Αλλά τρώει και γι' αυτό είχα φέρει και εκπαιδευτεί από μικρό, για να μην τρώει, γιατί είχε φτάσει να τρώει και τα αποτσίγαρα. Δηλαδή, ό,τι υπήρχε το έτρωγε. Καλά, τον πρώτο καιρό δεν ξέρει τι έφαγε. Έφαγε μια ταπετσαρία σε ένα ξενοδοχείο που τον είχα στη Θεσσαλονίκη, όλη την ταπετσαρία από το Εγνατία Παλά.
Όλη έφαγε, την ταπετσαρία, τι έφαγε, εννοείς, επειδή τον αφήσαμε ένα βράδυ, ήταν μικρός τότε, δεν είχε κλείσει το χρόνο, που τα τρώγε όλα, μου είχε φάει όλο τον καναπέ, τα μαξιλάρια, τα έχω αντικαταστήσει του καναπέ, αυτά τα έξτρα πάρα πολλές φορές, γιατί έμπαινα στο σπίτι και παντού πουπούλα. Ωραία, πάμε λίγο κράτα την πιο συγκινητική στιγμή τότε και παίζουμε μεγαλύτερη από όλες τις σκανταλιές. Τι ήταν το, αυτό που είχε κάνει, που είπες... Ναι, ας πούμε να αυτή έφαγε αυτή την ταπετσαρία, μου φάγε τα make-up, ξύπνησα το πρωί εκείνο τον καιρό, γιατί ήταν πριν κλείσει το έτος, με ρήμαξε. Μου φάγε ένα make-up και είχε γίνει όλος καφέ. Του λέω, τι έχει εδώ, γιατί είναι έτσι όλος καφέ στο πόδι. Είχε φάει ένα make-up μαζί με το πλαστικό, μαζί με το τουχώναμε αλάτι με νερό για να τα κάνει εμετό, γιατί είχε φάει ένα κουτί μπραζάν. Μετά έφαγε ένα κουτί μπραζάν, μεγάλο, τα μπραζάν είναι χάπια αντιφλεγμονώδη. Μετά είχε φάει ένα κουτί μπούκοβο, πολύ καυτερό. Δεν ξέρω πώς. Έφαγε όλα τα. Όλα καμία προστασία κουζίνας, δηλαδή, στον εαυτό όλα, του. Όλα τα κάτω ντουλάπια της κουζίνας όταν μεγάλωσε τα έφτιαξα. Ναι, ναι, για σένα λέμε. Έφαγε στο σφουγγαράκι της κουζίνας των πιάτων, όλο. Σίγουρα, τι ήταν αυτό. Τι ήταν το βλακί. Του φάγαμε μια κουταπετσαρία. Και οπότε, συγκινητική στιγμή που λες τώρα. Δεν ξέρω τι εννοεί συγκινητική. Εμένα, κοίτα, όταν είμαι χάλια. Αυτό, κάτι από αυτό. Α πούμε τώρα που έπαθα τον COVID, ήταν ο πιο ήσυχος σκύλος. Ήθελε να μην. Καθόλου δεν με ταλαιπώρησε. Καθόταν στη γωνία, με κοιτούσε. Ή άλλες φορές, άμα κλαίω, έρχεται, μου γλύφει τα δάκρυα. Ένα, τα αυτό, κάνει δεν αυτά. Είναι πώς δεν είναι. Με, βέβαια, μου γλύφει το πρόσωπο και όταν ξεβάφαμε, γιατί του αρέσει το γαλάκτωμα. Οπότε και το δεν νομίζω ότι με τα αρέσει. Δάκρυα το make-up του αρέσει. Του αρέσει το ξεβαφτικό ματιών, ειδικά για αδιάβροχο make-up. Άρα είναι και. Το γλύφει όλο. Και ωραίο που σε ξεβάφει, γιατί ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό. Α, να σου πω ποια είναι πολύ συγκινητική στιγμή. Όταν βρήκαμε το γάτο μας, ο γάτος ήταν 3 μηνών και θεότυφλος. Και λέω τώρα πώς θα τους φέρω σε επαφή. Τον είχα μέσα στο δωμάτιο στην Αίγινα κλεισμένο το γάτο, με κλειστά τα μάτια έτσι τσιμπλιασμένα. Και τον αφήνω εκεί και λέω, έλα Γιάννη να δεις κάτι κι αυτά. Και με το που τον βλέπει το γάτο τον τυφλό, έρχεται και του βλέπει τα μάτια. Πολύ ωραία. Αγαπημένο του παιχνίδι. Αγαπημένο του παιχνίδι το κόκαλό του. Το οποίο ενώ υποτίθεται αυτά τα κόκαλα δεν μπορεί κανείς να τα διαλύσει, γιατί είναι... έχει διαλύσει τρία. Της γνωστής μάρκας. Έχει διαλύσει τρία από τα μεγάλα που έχουν μείνει άναυδοι στο μαγαζί μου. Λένε αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Το οποίο το γυρνάς υποτίθεται πίσω. Και μου τα δώσανε. Τόσο και σου δίνει ναι, ναι, είναι κατάσταση. Τόσο καλά που μου λέει απίστευτο, πάρε καινούριο. Το μπαλάκι του αρέσει, τα οποία μπαλάκια του τένις είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να του τύχει. Και τα μυρίζει από χιλιόμετρα. Δηλαδή, τώρα, αν κάποιο σκυλί έχει παρατήσει ένα μπαλάκι του τένις απέναντι στο πάρκο, θαμμένο με στο χώμα. Αυτό όπως περπατάμε, κάνει. Σταματάνε τα πάντα. Τρέχει. Λαγωνικό. Πηγαίνει δηλαδή, κατευθείαν. Το μυρίζει. Ναι, ρε, αφού είναι τα λαμπραντόρ, είναι κυνηγόσκυλα. Φέρνουν το θύραμα. Είναι retriever, φέρνει το θύραμα δηλαδή πίσω. Πάει ο κυνηγός που κάνει την πάπια, δεν ξέρω την αγριόπαπια, την μπεκάτσα. Τι πηγαίνει αυτή και πάει αυτό και το φέρνει. Και επειδή έχει και μαλακό δάγκωμα, δεν την καταστρέφει το κυνηγή. Το ίδιο κάνει και με τα ψάρια. Μαλακό δάγκωμα το κόκαλο του διαλύει. Ναι, άμα αλλά θέλει, όταν σου φέρνει. Άμα θέλει, άμα θέλει, θέλει, άμα θέλει, δεν θέλει να δαγκώσει. Επίσης είναι ψαράς. Κάνει υποβρύχιο. Ψαράς. Θεωρητικά δεν έχω ψαρέψει και έχω κυνηγήσει ποτέ κανένα. Η ράτσα του είναι αυτή. Αυτά τα φτιάξανε. Τα σκυλιά, η κυνηγή λέει στην Αγγλία και όταν χάνανε τα ψάρια που φεύγανε από τα δίχτυα, βουτάγανε και τους τα φέρναν πίσω. Γι' αυτό και είναι τα πολύ λίγα σκυλιά που μάλλον τους αρέσει και το νερό. Τρελαίνεται, όχι του αρέσει. Τρελαίνεται για το κολύμπι. Αυτό μου θα το ζηλεύω πάρα πολύ. Η δικιά σου δεν θέλει να μπει. Και τα περισσότερα βέβαια. Είναι του βουνού. Δεν θέλει, όχι. Κάνει λες και τις. Τι να σου πω, ηλεκτροζόκ να τις κάνουμε, μπορεί και να μην αντιδρούσε τόσο. Είναι βουνίσια αυτό, είναι θαλασσινό. Του νου του αρέσει. Τελευταία ερώτηση που θα σου κάνω είναι αν έχει κάποια περίεργη συνήθεια ο Ιωάννης. Κοίτα, αυτό όταν μένει μόνο στο σπίτι. Ναι. Και γυρνάω, έχει φέρει 3 μαξιλάρια από τον καναπέ, τα απλώνει μπροστά στην είσοδο και περιμένει ξαπλωμένος εκεί. Θα ήθελα πάρα ότι πολύ να δεν είχα... δεν είμαι χαζός να είμαι κάτω στο πάτωμα. Φέρνω τα μαξιλάρια από τον καναπέ μέχρι την εξώπορτα, τα στρώνω και κοιμάμαι... Για να είμαι μαλακά, ναι, γιατί θέλω να έχω, να ξέρω πότε θα έρθει. Ναι. Και περιμένει εκεί με τα μαξιλάρια του καναπέ. Καλό πειρασάκια. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω αυτή τη διαδικασία πώς την κάνει. Δηλαδή πάει και τα παίρνει κατευθείαν ένα. Τα βάζει ωραία, θες να μου πεις. Τα βάζει μπροστά. Γιατί δεν βάζεις μια κάμερα. Μια κάμερα θα βάλω. Θέλω να δω τι κάνει όταν είναι μόνος του. Κοίταξε, τώρα θα σε αφήσουμε εσένα και θα μείνουμε με τον Γιάννη γιατί θέλουμε να του κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Να μην ακούω. Εσύ μας τα είπες, αλλά να δούμε τώρα τι θα μας πει και ο Γιάννης. Θα πουλούσες τη μάνα σου για... Για μια μπριτζόλα, Ευγενία.
Στεναχωριέσαι όταν? Όταν τελειώνει το φαΐ, Ευγενία. Βαριέσαι όταν? Βαριέμαι όταν δεν με παίζουν. Αν ήσουν άνθρωπος, θα ήσουν? Θα ήμουν ο Φέλπς. Αγαπημένο μέρος στον κόσμο? Η αγκαλιά της Μανούλας. Ωραία, περιέγραψέ μου και τη μητέρα σου τώρα με τρεις λέξεις. Α, είναι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ καλή, μου αρέσει πάρα πολύ. Μυρίζει ωραία βασικά. Αυτό με ενδιαφέρει, να μυρίζει κάποιος ωραία. Ζηλεύεις όταν? Όταν τρώνε φαΐ και δεν μου δίνουνε. Έχεις ενοχές όταν? Ενοχές έχω όταν τρώω όλο το φαΐ, που όταν λείπει ο κόσμος παίρνει από τον πάγκο και κλέβω και μπαίνουν μέσα και με πιάνουνε. Δεν θα ρωτήσω αγαπημένο φαγητό, φαντάζομαι είναι πολλά. Αγαπημένο φαγητό είναι ό,τι τρώγεται. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να μας αποδείξεις ότι ο Γιάννης Official σε υπακούει. Γιάννη, κάτσε. Μπράβο, ξάπλωσε. Γιάννη, μην ακούς τίποτα από αυτά που λέω. Μπράβο, μπράβο Γιάννη. Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ, έλα να... Κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Κάτσε γιατί μας κοροϊδεύουνε, κάτσε. Δώσ' μου το χέρι σου. Μπράβο Γιάννη, δώσ' μου το άλλο, το άλλο. Το άλλο. Μπράβο Γιάννη, δεν είσαι κοροϊδό. Ξάπλω, 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 ξάπλω. Μπράβο. Γύρνα ανάποδα, γύρνα να κάνουμε. Μπράβο. Ξέρεις τι, πιάνει το πίσω από αυτό που θες να πεις. Για το σημερινό βίντεο, ο χορηγός μας, η Naturea, μας προτείνει τη συνταγή Elements Adult. Αν ψάχνετε για μια οικονομική τροφή με ποιοτικά υλικά, βρήκατε την κατάλληλη. Οι διατροφολόγοι της Naturea σχεδίασαν αυτή τη συνταγή με την εγγυημένη γευστικότητα του κοτόπουλου και χωρίς ανθυγιεινά σιτηρά, χημικά συντηρητικά ή χρωστικές. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να μπείτε στο site της Naturea και οι ειδικοί θα απαντήσουν σε όλες σας τις ερωτήσεις. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ μαζί μας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Πάρα πάρα πολύ αλήθεια. Εσύ κατέβασες το app. Βέβαια, τι είμαι. Oh, μπράβο. Για το Γιάννη, όχι για σένα. Πάνω απ' όλα για το Γιάννη. Εγώ για το Γιάννη δουλεύω καταρχάς. Για να τραφεί, να ζήσει καλά, τους γιατρούς, τα εμβόλια του, όλα τα σέα του. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι φροντίζοντας ένα ζώο γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Γεια σας.